Με μια σιωπηρή παράταση, Γιάννη, επιχειρεί η κυβέρνηση να λύσει αυτόν τον γρίφο του κτηματολογίου. Αυτό θα γίνει με νομοθετική ρύθμιση που θα αναλάβει το Υπουργείο Περιβάλλοντος από την επόμενη χρονιά. Ο στόχος είναι να βρεθεί, όπως είπες, μια φόρμουλα προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα δικαστικής διόρθωσης των εγγράφων όσων ιδιοκτητών δεν έχουν ακόμα δρομολογήσει και τακτοποιήσει τα κινητά τους σε σχέση με το κτηματολόγιο. Πρόκειται, όπως είπες, για 15.000 ιδιοκτήτες σε 35 περιοχές. Αυτοί οι άνθρωποι δεν συμπεριλήφθηκαν ούτε στην παράταση η οποία είχε δοθεί μέσω της ρύθμισης της προηγούμενης κυβέρνησης μέχρι το 2018, αλλά ούτε και στη ρύθμιση του νέου νομοσχεδίου της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα έπαιρνε παράταση στο 2020. Να πούμε ότι το θέμα αυτό ανέδειξαν τα νέα και ήταν και στην κορυφή της ατζέντας της συνάντησης της Πομιδά με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ενώ να πούμε ότι στο Υπουργείο προσανατολίζονται να μην δοθούν περαιτέρω παρατάσεις παρά μόνο για έναν ή για δύο μήνες. Η συλλογή, να σου πω, των δηλώσεων λήγουν τυπικά, οι προθεσμίες δηλαδή, στα τέλη Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου. Λοιπόν, Κλάπα, ευχαριστούμε πολύ.